Ο Μανώλης Γλέζος, ήρωας της εθνικής αντίστασης, ο πρώτος παρτιζάνος της Ευρώπης, όπως τον είχε αποκαλέσει ο στρατηγός Ντεγκόλ, έσβησε στα 97 του χρόνια, περνώντας την Αθανασία και την ιστορία του ελληνισμού. Αγωνιστής έως το τέλος και άνθρωπος ανυπόταχτος, έγινε φρύλος και κέρδισε τον παγκόσμιο θαυμασμό όταν κατέβασε μαζί με τον Λάκη Σάντα τη σημαία του Τρίτου Ράιχ με τη σβάστικα από την Ακρόπολη, ένα μήνα μετά την είσοδο των ναζιστικών στρατευμάτων στην Αθήνα. Η σβάστικα εμόλυνε τον ελληνικό πολιτισμό, όντας απάνω στην Ακρόπολη. Έδειχνε, αποδείκνει ότι όσο είναι η σβάστικα πάνω, ο ελληνικός λαός είναι σκλάβος. Γι' αυτό το λόγο έπρεπε να κατέβει η σβάστικα. Βγήκε ο Χίτλερ και είπε η Ευρώπη είναι ελεύθερη. Λοιπόν, είπαμε με τον Απόστολο, αφού το λες έτσι, θα σου πούμε από σήμερα αρχίζει ο αγώνας. Οι δύο αγωνιστές μίλησαν για την υποστολή της σβάστικας που αποτέλεσε την πρώτη αντιστασιακή πράξη στην κατεχόμενη Αθήνα μετά την απελευθέρωση. Μόνο στη μητέρα του είχε αποκαλύψει το γεγονός το ίδιο βράδυ, όπως θυμόταν με συγκίνηση ο Μανώλης Γλέζος. Ρισούτ να μην ξυπνήσουν οι άλλοι σπιτιού, με πάει στην κουζίνα που ήσουνα. Και εγώ ανοίγω το σακάκι, ανοίγω το πουκάμισο και τις δείχνω το κομμάτι της σβάστικας που είχαμε κόψει. Με αγκαλιάζει, με φυλάει και μου λέει πήγαινε και μισό. Ακούω τον πατριό μου και λέει πού ήταν χτες το βράδυ ο μεγάλος σου γιος και του απαντάει. Ανέβασε την τεράστια και κοίταξε στην Ακρόπολη. Εμβληματική προσωπικότητα και ιστορικός στέλεχος της αριστεράς, ο Μανώλης Γλέζος, δημοσιογράφος, συγγραφέας και πολιτικός, είχε γεννηθεί στην Απείρανθο της Νάξου το 1922. Για τις ιδέες του και την πολιτική του δράση φυλακίστηκε και εξορίστηκε για 16 χρόνια, ενώ είχε καταδικαστεί 3 φορές σε θάνατο. Είχε εκλεγεί βουλευτής και ευρωβουλευτής αρχικά με την ΕΔΑ και στη συνέχεια με το ΠΑΣΟΚ, το Συνασπισμό της Αριστεράς και τον ΣΥΡΙΖΑ. Πολλές φορές έβαλε τη συνείδησή του πάνω από τα κομματικά επιτελεία, όπως το 1968, όταν καταδίκασε την επέμβαση της Σοβιετικής Ένωσης στην Τσεχοσλοβακία, και το 2015, όταν κατήγγειλε το ΣΥΡΙΖΑ πως υποχώρησε από τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Τις παραμονές των εκτελέσεων, τις παραμονές από κάθε μάχη, μαζευόμαστε και κουβεντιάζαμε. Και λέγαμε, εάν εσύ ζεις, μη με ξεχάσεις. Εσείς συμμετέχετε ως ενεργοί πολίτες. Στο πολιτικό γίγνεσθε, ο καθένας σας στον τομέα του αναλαβαίνει να κάνει πράξη στα όνειρα αυτών των ανθρώπων. Και αν πεθάνω θα σας κυνηγάει η ύπαρξή μου, με το σκάθος σας κυνηγάει η ύπαρξή μου, για να κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Μην νομίζετε ότι θα γλιτώσετε από μένα ποτέ. Ευχαριστώ.